Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Σε μια εκπομπή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι, γιατί είναι και στην πράξη η συνέχεια της προηγούμενης. Θυμάστε πολύ καλά ότι στην προηγούμενη αναδείξαμε την ειδική μονοθεματική συνεδρίαση που έγινε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είχε να κάνει αποκλειστικά με τα προβλήματα και τα ζητήματα γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Τα ζητήματα των αγροτών, τα ζητήματα των κτηνοτρόφων, τα ζητήματα των ανθρώπων οι οποίοι παράγουν, οι οποίοι αποτελούν τον κυριότερο παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Στη δεύτερη αυτή εκπομπή σας είχαμε υποσχεθεί πως θα έχουμε τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά φυσικά των ίδιων των αντιπεριφερειαρχών, αλλά και του κλεισίματος του Περιφερειάρχη. Δύο διαφορετικά μέρη. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Στο πρώτο, όπως προλόγησα, δείτε και ακούστε όλα όσα δήλωσαν, όσα επεσήμαναν οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Να δεχθώ τις δικαιολογίες και τις επιστολές που στείλανε οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων, αλλά σε μια τέτοια συνεδρίαση νομίζω ότι οι προτεραιότητες πρέπει να ιεραρχούνται. Θα ήθελα όμως μέσα από τα συγχαρητήρια προς τους παρόντες βουλευτές, θα ήθελα να κάνω και μια παρέμβαση. Σήμερα είναι βουλευτές της αντιπολίτευσης και ενδεχόμενα να είναι εδώ. Θα ήθελα τη δέσμευσή τους ότι σε ενδεχόμενη αλλαγή της κατάστασης και γίνουν κυβέρνηση, να έχουμε την δημόσια δέσμευσή τους ότι θα ξανά είναι παρόντες και να μην παρατηρούμε το φαινόμενο ότι πάντα οι κυβερνητικοί βουλευτές να έχουν ηλυμένες υποχρεώσεις. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Πιστεύω ότι η διαδικασία μας, αν και γόνιμη όπως ετέθησαν τα ζητήματα, μπήκε με λάθος τρόπο. Και γιατί λέω μπήκε με λάθος τρόπο. Ήταν γνωστό εδώ και 10-15 ημέρες ότι θα υπάρξει αυτή η ειδική συνεδρίαση. Θα περίμενα λοιπόν είτε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, είτε με το πρωτοβουλία του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, να υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, όπου να συγκεντρώσει όλα αυτά τα ζητήματα. Πρώτον, και ο χρόνος θα ήταν λιγότερος για μας και θα υπήρχε ένας μπούσουλας εισήγησης, και δεύτερον, θα υπήρχε μια πιο τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη κουβέντα σε όλα αυτά τα ζητήματα που ετέθησαν. Η τέταρτη παρατήρηση που έχω να κάνω την απευθύνω προς τους φίλους μας και συμπολίτες αγρότες. Κάποιοι εκ των εκπροσώπων μίλησαν όντως και έπρεπε να μιλήσουν στο γενικό πλαίσιο και της φυτικής παραγωγής και της κτηνοτροφικής παραγωγής. Δυστυχώς όμως είδα να υπάρχουν κομματικές κορώνες οι οποίες δεν δίνουν ενωτικό στίγμα για μια τέτοια κουβέντα μέσα σε ένα τέτοιο όργανο. Άρα λοιπόν μια προσέγγιση διαφορετική και πιο ενωτική θα περίμενα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί το να διαιρούμε είναι εύκολο, το να ενώνουμε και να συνθέτουμε είναι δύσκολο, γιατί η ένωση και η σύνθεση φέρνουν αποτέλεσμα. Και αυτό πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα των κυβερνώντων. Και τέλος, με μια άλλη παρατήρηση, θέλω να συγχαρώ όλους τους αγρότες για την στάση τους στην υπεύθυνη απέναντι στο ζήτημα των κινητοποιήσεων, όπου με τη δράση τους δεν βάλαν απέναντί τους τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες μέσα από τις δυσλειτουργίες της επικοινωνίας και άλλων ζητημάτων που προέκυπταν με τα κλεισίματα των δρόμων. Και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος διεκδίκησης, αυτός ο τρόπος συζήτησης μέσα σε δεσμοθετημένα όργανα αναδεικνύει και τη σωστή λειτουργία και τον δημοκρατικό τρόπο διεκδίκησης, και νομίζω ότι περισσότερα αποτελέσματα μπορείς να πετύχεις. Κλείνοντας λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις, θέλω να έρθω στην ουσία του θέματος και να συμφωνήσω σε κάποια κέρια ζητήματα. Συνοψίζοντας τα 68, όπως είπε ο κύριος Κυριαζίδης, ζητήματα, εγώ δεν τα μέτρησα, αλλά ήταν όντως πάρα πολλά, μένουμε σε τρία κυρίαρχα, θα τα έλεγα τέσσερα. Ένα είναι το ασφαλιστικό και οι εισφορές τους. Το δεύτερο αφορά το κομμάτι του ΦΠΑ και το άλλο είναι το ζήτημα της φορολόγησης, και όλα αυτά εμπλεκόμενα δημιουργούν το ζήτημα του κόστους παραγωγής. Που στο κόστος παραγωγής, δυστυχώς, έχουμε την ευθύνη
και εμείς σαν περιφέρεια. Δεν είναι μόνο όλα τα ζητήματα της κεντρικής εξουσίας. Και τι θέλω να πω. Είδα από τον Περιφερειάρχη και καλά έκανε και έτσι έπρεπε να δίνει το στίγμα των νέων χρηματοδοτήσεων και της μεταφοράς των πόρων από το πρόγραμμα ΠΑΑ, δηλαδή το Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το γνωστό το τομεακό, προς τις περιφέρειες, που ήταν μια πάγια διεκδίκηση του συνδικαλιστικού οργάνου της Ένωσης Περιφερειών προς τη μεταφορά ένα μέρος των πόρων της διαχείρισής τους από τις περιφέρειες και αρρύθμισε περίπου 11, αν δεν κάνω λάθος, δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, εμείς σαν περιφέρεια, σε αυτά που μας μεταβιβάστηκαν, ποια ετοιμότητα έχουμε, ποιες είναι οι μελέτες μας, γιατί μιλήσατε πάρα πολύ για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, αγροτικούς δρόμους, κανάλια, όλα αυτά, αναβασμούς, τα οποία αυτά συγκεραζόμενα δημιουργούν μείωση του κόστους παραγωγής. Και νομίζω ότι είναι το πρώτιστο που μπορεί να προκαλέσει τη μείωση, γιατί όπως σωστά αναφέρθηκε από κάποιους ομιλητές, ή με πολυτεμαχισμένο κλήρο, με μικρό κλήρο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά συνέπεια οι αναδασμοί είναι το μόνο σωτήριο μέτρο δράσης για τη μείωση αυτού του περιβόητου κόστους παραγωγής. Εδώ λοιπόν θέλω να ψέξω και να πω το εξής. Επειδή έγινα λίγο γραφικός μέσα στις αίθουσες του Περιφερειακού Συμβουλίου, πάντα στις δραστηριότητες και στο πρόγραμμα δράσης της περιφέρειας να κάνω έντονη την παρουσία και την απέτησή μου να υπάρξουν μελέτες προς την κατεύθυνση είτε των αναδασμών είτε προς τα μέτρα υποδομής στο πρωτογενού τομέα. Δυστυχώς, και μάλιστα σχολιάστηκα έτσι ελαφρώς ειρωνικά από τον κύριο Πέτρο, Δημήτρη, επειδή έτσι το ενθυμούμε, πάλι για τους αναδασμούς θα μας πεις. Η γραφικότητα λοιπόν αυτή είχε να κάνει με 4 αγροκτήματα, επειδή από τον βουλευτή τον αγαπητό κύριο Δημοσχάκη ετέθη για τον Εύρο και για κάποιους άλλους. Θα πω λοιπόν ότι 4 αγροκτήματα της περιοχής Διδημοτήχου έγιναν οι δημοπρασίες με 72%, παρακαλώ, προσέξτε, εκπτώσεις για τις μελέτες αναδασμών Διδημοτήχων, Ψαθάδων, Πραγκίου, Πυθίου. Και δυστυχώς η περιφέρειά μας, ενώ υπήρχαν τα χρήματα, γιατί για να δημοπρατήσεις πρέπει στον προϋπολογισμό να υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπογράφηκαν οι συμβάσεις και έληξαν το Δεκέμβριο που μας πέρασε το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης, γιατί έληξαν οι εγγυητικές των αναδόχων. Να μιλήσω ότι υπήρχαν οι αναδασμοί πάλι από τον Εύρο, Παταγής, Νεοχωρίου, Αμπελακίου μέχρι το 2015 στο πρόγραμμα δράσης και σήμερα δεν υπάρχουν, με το αιτιολογικό ότι δεν έχουμε χρήματα. Να μιλήσω σήμερα ότι οι αναδασμοί Ερασμίου, Κουτσού, Σουνίου, περίπου στις 50.000 στρέμματα στο νομό της Ξάνθης, είναι υπό ολοκλήρωση ευτυχώς, που έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2015 με δεσμευμένες τις πιστώσεις, όπου είναι τα μόνα σαν μελέτες που θα υπάρχουν για να υποβάλουμε αιτήματα στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και στη Δράμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι που ολοκληρώνονται οι μελέτες που δουνύουν και άλλο ένα αγρόκτημα. Άρα λοιπόν, για να διεκδικήσεις να κάνεις αγροτική οδοποιία, αυτό που λέμε παράλληλα έργα αναδασμών, πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τη μελέτη αναδασμού. Ποιος θα σε χρηματοδοτήσει για να κάνεις παράλληλα έργα και αγροτική οδοποιία, όταν δεν έχει γίνει η υποδομή για αυτό το έργο με βάση τον αναδασμό? Και πρέπει να χαιρετήσω την παρουσία τους και τις προτάσεις τους, όσο και αν υπήρξαν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ τους, διότι ανέδειξαν όλη την ατζέντα που περιμέναμε να αναδειχθεί του αγροτικού προβλήματος της περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, όσο μπόρεσαν οι άνθρωποι στον χρόνο που τους δόθηκε να το αναδείξουν, και κατά κάποιο τρόπο έδειξαν ότι η πρόσκληση που απευθύναμε και ο περιορισμός που βάζαμε σαν πρόσκληση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να περιοριστεί η συζήτηση μόνο στο ασφαλιστικό και το φορολογικό ήταν πολύ περιοριστική.
Και θα πρέπει εδώ να κάνουμε την παρατήρηση, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι σίγουρα είναι κάτι που τουλάχιστον για μας δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασματικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο το επιμέρους αυτό πρόβλημα, το φορολογικό και το ασφαλιστικό μιας συγκεκριμένης παραγωγικής ομάδας και όχι στο σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα εδώ αναδείχθηκε το πρόβλημα, όπως είπα, όπως προείπα, το αγροτικό ζήτημα της περιφέρειάς μας και όσο και αν λέμε ότι αυτό το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε ότι έχει διαρθρωτικά προβλήματα, όσο και αν προέρχεται από το παρελθόν και σήμερα αναγνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζονται να βρούμε λύσεις. Και οι λύσεις αυτές ζητούν ενότητα δυνάμεων. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας και αυτό είναι το ζητούμενο που πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας. Αναγνωρίζουμε γενικότερα ότι το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και της αγροτικής παραγωγής προέρχονταν από εδώ και 40 χρόνια από τις κοινές αγροτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η λύση? Είναι η λύση μήπως η επαναεθνικοποίηση των αγροτικών πολιτικών, όπως τουλάχιστον από ορισμένους πολιτικούς των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών ακούγεται? Εμείς λέμε όχι. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία, όπως έκανε παρατήρηση και κάποιος εκπρόσωπος των αγροτών, θα στηρίζει τον πραγματικό παραγωγό. Αυτόν δηλαδή που πραγματικά έχει σαν κύριο επάγγελμα αγρότης. Έτσι λοιπόν, για να πετύχουμε όμως, για να επιδιώξουμε και να πετύχουμε την εφαρμογή μιας τέτοιας κοινής αγροτικής πολιτικής, χρειάζεται, όπως προείπα, ενοποίηση των δυνάμεών μας. Χρειάζεται κατεύθυνση, χρειάζεται συντονισμός τέτοιων πολιτικών προτάσεων και όλων των δυνάμεων που να μπορέσουμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτό που σήμερα περιέγραψαν εδώ οι αγρότες μας. Γιατί κοινός παρονομαστής όλων όσων περιέγραψαν ήταν αυτό που λέμε, θα έλεγα με μια ίσως υπερβολή, παραγωγικό αδιέξοδο. Οι άνθρωποι προβληματίζονται. Υπάρχει λοιπόν διέξοδος σε αυτή την κατάσταση που βιώνουν? Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Εμείς λέμε ότι μπορούμε μέσα και από τοπικά και περιφερειακά προγράμματα να δώσουμε τέτοια διέξοδο και στους αγρότες για μια διαφορετική ανάπτυξη. Εμείς σαν παράταξη, σαν ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υποστηρίζουμε ότι κύριος τομέας που θα είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιφέρειά μας είναι ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι κάτι άλλο θα μπορεί να συμβαίνει εδώ στον τόπο μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και παρουσιαστήκαμε στο παρελθόν και θα εξακολουθήσουμε να παρουσιαζόμαστε διεκδικώντας πολιτικές αγροτικές στο εξής πλαίσιο. Πρώτον, η αγροτοδιατροφική επάρκεια της χώρας μας. Ιδιαίτερα προγράμματα στήριξης και ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας. Διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Ενεργοποίηση πολιτικών σε όφελος και ενεργοποίηση της ενεργειακών πολιτικών σε όφελος και των αγροτών. Εδώ έχουμε το παράδειγμα τελευταία ότι έχουμε πάρει την βεβαίωση ότι το αέριο με το αέριο θα προμηθευτούν οι 5 βασικές τουλάχιστον πόλεις της περιφερειάς μας. Θα μπορούσαμε να δούμε ότι το αέριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από τους αγρότες. Πράσινη περιφέρεια, διαφύλαξη των υδροβιότοπων, ήπιες μορφές ανάπτυξης. Και δεν θα πρέπει να γίνει η περιφέρειά μας αποθήκη εξορυκτικών προϊόντων και προϊόντων καύσης.
Και τέλος, στήριξη προϊόντων για υποδομές, δηλαδή οδοποιία αρδεύσης. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε κάποιες προτεραιότητες, που σε αυτές πρώτη προτεραιότητα, νομίζω, για την περιφέρειά μας, που θα δώσει, όπως υπόθηκε και από άλλους ομιλητές, που θα δώσει σπρόξιμο στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, είναι η ολοκλήρωση και η οριστικοποίηση των αναδασμών. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τα αρδευτικά έργα με τήρηση περιβαλλοντικών όρων και αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, και από ό,τι πληροφορούμε χθες τουλάχιστον, οι ΤΟΕΒ έχουν έρθει στην αρμοδιότητα των περιφερειών. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, βρισκόμαστε όμοιροι των ξένων συμφερόντων. Στόχος μας κανονικά θα έπρεπε να ήταν η ανεξαρτησία της πατρίδας μας και η αυτάρκεια να μπορεί να θρέψει το λαό της. Όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι τώρα και προμνημονίων και μεταμνημονίων είναι υπόλογοι. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Ξεκινώντας και από την κυβέρνηση του Παπανδρέου τότε, όταν μας έβαλε στο δούνου του, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, όταν βλέπουν ότι πάνε ζητά πράγματα, να φροντίσουν να αναπτύξουν τον γεωργικό κτηνοτροφικό τομέα, ώστε να μπορούμε να παράγουμε τα προϊόντα μας. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε σημείο το 85% του βόηου κρέατος, το 69% του χοιρινού, το 17% και άνω των πουλερικών, να εισάγουμε τα σιτηρά μας, να μην έχουμε ούτε ψωμί να φάμε αυτή τη στιγμή και να μιλάμε για παραγωγή και ανάπτυξη. Ποιοι ευθύνονται όλα αυτά τα χρόνια, πώς καταντήσαμε σε αυτό το σημείο? Πρέπει όλα αυτά να υποθούν, να σκεφτούμε πώς ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση και να αποφασίσουμε από εδώ και μετά για το μέλλον μας. Μιλάμε για μέτρα που έχουν πάρθει αυτή τη στιγμή. Τι να πούμε για το πετρέλαιο των αγροτών, να πούμε για το ηλεκτρικό ρεύμα? Καθόμαστε και λέμε για επιμέρους θέματα, ενώ το πρόβλημα είναι ένα και μοναδικό, πιστεύουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή είναι τα μνημόνια. Κανένας όμως δεν λέει ότι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και γενικά όλα τα κόμματα πριν της Χρυσής Αυγής, γιατί η Ελληνική Αυγή εκφράζει τη Χρυσή Αυγή μέσα στην περιφέρεια, ψήφισαν όλοι τα μνημόνια. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Δεν μπορεί να γίνει πολιτική μέσω μνημονίων. Δεν μπορεί να υπαγορεύουν την πολιτική της Ελλάδος ξένα συμφέροντα και εμείς το μόνο που να ερχόμαστε και να λένε εδώ οι υπουργοί και οι βουλευτές ότι πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα που μας έχουν επιβάλει. Μίλησαν οι κύριοι βουλευτές προηγουμένως και μίλησαν εδώ πέρα για την επιζωωτία, για τις ασθένειες που μας έρχονται. Τι κάνατε εσείς, κύριοι, όταν βρισκόσασταν στην εξουσία? Δεν υπήρχαν ασθένειες? Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνατε και τότε. Πώς προστατεύετε λοιπόν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή? Κάνατε κάτι διαφορετικό? Όταν ήρθαν οι ασθένειες εδώ πέρα μέσα, τι ακριβώς κάνατε? Ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταστρέψτε τα ζώα, σκοτώστε τα ζώα. Θέλω να μου πούν οι κύριοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που είναι εδώ πέρα μέσα, πόσοι από εσάς που πήρανε τις αποζημιώσεις από τη θανάτωση των ζώων μπορέσαν και ξανακάναν κοπάδια, και θέλω να μου πείτε επί της 100 πόσες μονάδες ξαναέγιναν όπως ήταν πριν. Καταστράφηκε η κτηνοτροφία μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι βουλευτές, οι υπουργοί και όλοι αυτοί που κυβερνούν δεν διεκδικούν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που κάνουν είναι να μεταφέρουν εντολές. Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Εδώ πέρα μέσα ήρθαμε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα υπέρ των αγροτών. Βλέπω υποκρισία από όλους, γιατί μιλάνε σαν να μην υπήρξε τίποτα πριν και τώρα ξαφνικά ερχόμαστε μπροστά σε ένα θέμα. Αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε υπέρ των αγροτών, από την πρώτη στιγμή είμαστε κατά των μέτρων, γιατί οι αγρότες είναι από τη φύση τους πατριώτες. Οι αγρότες παλεύουν και οι κτηνοτρόφοι για τη γη τους και πεθαίνουν για τη γη τους. Αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που εκφράζει απόλυτα τον αγροτικό τομέα, γιατί εμείς στο βασικό μέρος του προγράμματός μας μιλάμε για ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί περιμένοντας τις επιδοτήσεις, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πρέπει από μόνοι μας να παράγουμε, και γι' αυτό η Χρυσή Αυγή λέει ότι αν δεν εκμεταλλευτούμε τον πλουτοπαραγωγικό μας τομέα, δηλαδή τον πλούτο που έχει η Ελλάδα σε υδρογονάνθρακες, σε ορυκτά, να μπορέσουμε μετά να χρηματοδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα από μόνοι μας, να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα ήθελα να μου πούν, ρητορική ερώτηση θέτω, σε ποιους εξυπηρετεί το γάλα των 30 ημερών ή των 15 ημερών που μας έφεραν, όταν εμείς εδώ πέρα δίπλα έχουμε τις γαλακτοβιομηχανίες της Ροδόπης, της Ευρωφάρμας, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Προφανώς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Δεν μπορεί μια Ολλανδία, μια Γερμανία, μια Γαλλία να τροφοδοτούν όλη την Ευρώπη σε γαλακτοκομικά προϊόντα και να μην μπορεί η Ελλάδα να παράγει τίποτα? Ξεκίνησαν, κύριοι, να συζητιούνται όταν άρχισε η συζήτηση για την αναθεώρηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής το 2013.
Τότε, όταν κατατέθηκε το προσχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, διατυπώθηκαν και άλλες αντιλήψεις και άλλες απόψεις από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αυτό που χρόνια παλεύει στα μπλόκα, όχι σαν αυτούς που είναι κομίτες, ότι η επιδότηση, η βασική ενίσχυση στην κτηνοτροφία δεν πρέπει να συνδυαστεί με την αμαρτία των εκτακτικών δικαιωμάτων, των ιστορικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να δοθεί στον πραγματικό κτηνοτρόφο με βάση τη μονάδα μεγάλου ζώου που κατέχει. Γιατί, κύριοι, εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε αυτή η συζήτηση, δεν το αποδεχτήκατε, όταν συζητούσαμε και για τα προβλήματα των βοσκοτόπων, γιατί ταυτιστήκατε με αυτές τις αντιλήψεις και τις απόψεις ότι θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός μονάδας μεγάλου ζώου και εκτάρια στο βοσκότοπο, και ένα εκτάριο στο βοσκότοπο? Είστε και εσείς και αυτοί που το συμφώνησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόλογοι απέναντι στους κτηνοτρόφους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι γίνονται διαβουλεύσεις του Υπουργείου να δουν πώς θα διορθώσουν εδώ το πρόβλημα με τη βιολογική κτηνοτροφία, υπόσχοντας στους κτηνοτρόφους ότι κάτι θα αλλάξει. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει και αν τελικά θα ικανοποιηθούν ειδικά οι κτηνοτρόφοι της Μακεδονίας Θράκης, που η πυκνότητα βόσκησης είναι 0,3 ανά μεγάλη μονάδα ζώου. Δεύτερο, άκουσα κάποιους αγρότες και μου φοβήθηκα ότι σε κάποια στιγμή ότι είναι εκπρόσωποι του Υπουργείου του ΙΠΑΤ, το πώς θα υλοποιηθούν, πώς θα υλοποιηθεί το ΠΑ, ο πρώτος, ο δεύτερος πυλώνας, τι περιέχει, τι δεν περιέχει, τι μας ωφελεί, τι δεν μας ωφελεί. Εγώ θέτω ευθέως το ερώτημα. Η κοινή αγροτική πολιτική, αγαπητοί κύριοι, πόσα χρόνια έχει που εφαρμόζεται στη χώρα μας? Τα προγράμματα πρώτου και δεύτερου πυλώνα πόσα χρόνια έχουν και εφαρμόζονται? Γιατί, κύριε Περιφερειάρχα, που θέσατε το ερώτημα, σήμερα η χώρα μας ξοδεύει πάνω από 5 δις για να κάνει εισαγωγές αγροτικών προϊόντων? Γιατί το 35% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αγροτών την τελευταία δεκαετία έχει εγκαταλείψει την αγροτική παραγωγή? Η στάση των αγροτών μας στην ευρύτερη περιφέρεια ήταν μια σόφρονα στάση στην κατεύθυνση να μην πλήξουν με κλεισίματα δρόμων άλλες κοινωνικές ομάδες και να δημιουργήσουν διάφορα μύρια προβλήματα. Έτσι λοιπόν, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήρθαν και θέσαν τα ζητήματά τους, εμείς σαν παράταξη υιοθετήσαμε και προτείναμε την πρόταση αυτήν για να γίνει αυτή η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα το αγροτικό ζήτημα, όπου η διοίκηση, εκπροσωπώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφέρεια, με γνώμονα την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, να κατευθύνει τις διεκδικήσεις προς την κεντρική κυβέρνηση. Πέραν αυτού όμως, εμείς θα τονίσουμε σαν παράταξη το ζήτημα των αρμοδιοτήτων που έχει η περιφέρεια μέσα από τις εκχωρήσεις που γίναν από το τομεακό πρόγραμμα γεωργίας προς τις περιφέρειες, περίπου 80 εκατομμύρια, για υλοποίηση δράσεων στον αγροτικό τομέα, με κύριο στόχο να πετύχουμε μείωση του κόστους παραγωγής, που θεωρώ ότι είναι ένα εκ των βασικότερων αιτημάτων που σήμερα οι αγρότες καταθέτουν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στις πανελλαδικές τους συνδιασκέψεις. Έτσι λοιπόν, είναι κυρίαρχο το ζήτημα των μελετών επί των αναδασμών και αφού προκύψουν αυτά, είναι το ζήτημα των εγκαιοδιορθωτικών έργων που πρέπει να γίνουν στον αγροτικό τομέα, αγροτικοί δρόμοι, κανάλια αποστράγγισης, γεωτρήσεις, φράγματα και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα συμβάλλουν σε συνδυασμό με το φορολογικό και το ασφαλιστικό στη μείωση του κόστους παραγωγής και έμεσα στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε και την πρότασή μας επί όλων αυτών των ζητημάτων. Θεωρούμε ότι στο γενικό πνεύμα είναι δίκαια τα αιτήματά τους, αλλά έχουμε ένα ανυπέρβλητο ζήτημα, ότι έχουμε σαν τετελεσμένο την ψήφιση των συγκεκριμένων νόμων και επί του ασφαλιστικού
και επί του φορολογικού και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διεκδίκηση από τον φορέα που λέγεται περιφέρεια για τη στήριξη αυτών των αιτημάτων που καταθέτουν σήμερα οι αγρότες της περιοχής μας. Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο και τελευταίο, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε τις αντιδράσεις, τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις των αντιπεριφερειαρχών αλλά και την κατακλίδα του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χρήστου Μέτιου. Χωρίς περισσότερα λόγια, χωρίς περισσότερη εισαγωγή, ο λόγος στους πρωταγωνιστές. Άκουσα για παράδειγμα μία συζήτηση που γίνεται για τους αναδασμούς. Το συζητήσαμε λίγο και έξω με κάποιους φίλους. Προσέξτε όμως κάτι. Πόσο πραγματιστές είμαστε? Έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι σωστά κύριε Περιφερειάρχας, το μας έχει εκχωρήσει από το ΠΑΣ, το ΠΕΠ, 2 ή 4 εκατομμύρια για αναδασμούς. Αυτά τα λεφτά φτάνουν να κάνουμε έναν αναδασμό σε κάθε νομό, δύο αναδασμούς. Και τι έγινε, σωθήκαμε? Αύριο, αν πούμε ότι τους κάναμε με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, το λέω με εκτίμηση στο πρόσωπο του Σπύρου του Τουρτούρη που το έθεσε, το κάναμε τέλεια. Σώσαμε τη γεωργία στην περιφέρειά μας. Όχι. Χρειάζεται λοιπόν κάτι το οποίο να μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να φέρει αποτελέσματα αμεσότερα. Πέρα από το ότι η άποψη της DG Agri, της παλιάς 6ης Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Βρυξέλλες, είναι ότι μετά από 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα για αναδασμούς συζητάτε. Αυτό μας λέει κλαϊκευμένα. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι λόγω της θέσης μου και της διαδρομής μου ξέρω πολύ καλά τις λεπτομέρειες αυτών των θεμάτων και πιστέψτε μου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ουσία κρύβεται συνήθως στα ψηλά γράμματα. Όσο μπορώ πιο επιγραμματικά, γιατί τα θέματα είναι πολλά, όσον αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό των γεωργών, ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει ο νόμος? Το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το γεωργικό εισόδημα πολλές φορές είναι από τη φύση του αρνητικό. Πολλές φορές δηλαδή σημαντικές κατηγορίες γεωργών και κτηνοτρόφων στο τέλος της χρονιάς, αντί να έχουν παράγει θετικό αποτέλεσμα κέρδος, έχουν παράγει ζημία. Και το θέμα μας δεν είναι αν εξασφαλίζουν μόνο το γεωργικό εισόδημα για να επιβιώσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Το ζητούμενο είναι ότι για να λειτουργήσει η γεωργία χρειάζεται και μία ρευστότητα. Τώρα που δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα, τώρα που δεν υπάρχουν αγροτικές χρηματοδοτήσεις, ποιος θα εξασφαλίσει με τόσο ψηλούς συντελεστές φορολόγησης και τόσο ψηλούς συντελεστές ασφαλιστικής κάλυψης, ποιος θα εξασφαλίσει αυτή τη ρευστότητα για να πάει ο Δημόπουλος, ο Ζιγούλας, ο Καλπακίδης, ο Ιφόγλου, ένας ο άλλος και να πει ότι εγώ θα αγοράσω εφόδια, φάρμακα, λοιπάσματα να καλλιεργήσω για να πουλήσω? Η τρίτη επίπτωση της υπερβολικά υψηλής φορολόγησης έχει κάνει με ένα στοιχείο το οποίο συνήθως το παραλείπουμε. Η οικονομική αυτή υπερφορολόγηση στη γεωργία προκαλεί συνήθως, λένε οι δημοσιεύσεις επιστημονικές, μια κάμψη στο ηθικό των ανθρώπων που καλλιεργούν στη γεωργία ή που εκτρέφουν ζώα. Θα μου πείτε, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ για τους γεωργούς και δεν μας ενδιαφέρει το ίδιο πολύ και για τους εμπόρους ή για τους ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία ή για τους δημοσίους υπαλλήλους ή για οπουδήποτε αλλού? Η αλήθεια είναι ότι η γεωργία έχει πολύ υψηλότερο πολλαπλασιαστεί στους άλλους οικονομικούς κλάδους από ό,τι έχουν οι άλλοι οικονομικοί κλάδοι μεταξύ τους. 1 ευρώ στη γεωργία θα βοηθήσει να δουλέψει το εργοστάσιο που παράγει λάστιχα, που παράγει σπόρους, το σπόρι δεν παράγονται από το εργοστάσιο, που παράγει λιπάσματα, που παράγει εισρωές πάσης φύσεως. Οι άλλοι κλάδοι δεν έχουν αυτή τη χάρη, αυτή τη δυνατότητα. Και γι' αυτό έχει ισχυρότερη απήχηση ο γεωργικός κλάδος στην υψηλή οικονομία. Ολοκληρώσαμε 2 αναδασμούς σε μια δύσκολη περίοδο στο Χρυσοκέφαλο και στη Μαυρολεύκη και δώσαμε πλέον στους αγρότες μας αγροτεμάχια τα οποία πραγματικά να μπορούν να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Δεν μπορεί όμως να μας δίνει σήμερα η πολιτεία τη διαχείριση των ΤΟΕΒ με τεράστια χρέη χωρίς να μας δίνει και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ακόμη με τα βοσκοτόπια που πάρα πολλές φορές μεσολαβούμε για να μην υπάρχει διαμάχη και μια πολεμική
μεταξύ των κτηνοτρόφων σε δημοτικά διαμερίσματα στα οποία οι διεκδικήσεις, επειδή δεν έχουν καταγραφεί ξεκάθαρα ποιες περιοχές ανήκουν πού, έχουμε τεράστια προβλήματα και αυτό πρέπει να το δει επιτέλους η πολιτεία και αφού μας δώσει αρμοδιότητες τις οποίες πήρε από τους Δήμους, να μας δώσει και τους πόρους για να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε στον αγροτικό πληθυσμό και στους κτηνοτρόφους αυτά που πραγματικά τους ανήκουν. Και τέλος, στην προσπάθεια αυτή την οποία κάνουν οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι, που πραγματικά δοκιμάζονται ιδιαίτερα και έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ το εισόδημά τους αλλά και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πιστεύουμε ότι μόνο με μια δυναμική αντιμετώπιση και με μια στήριξη η οποία να έχει άμεσα αποτελέσματα μπορεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις που να παραμείνουν οι άνθρωποι στα χωράφια τους με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι αγρότες, είναι σημαντικό ότι σήμερα συζητάμε ένα θέμα το οποίο άπτεται γενικότερα της ανάπτυξης της περιοχής μας, αλλά και έχει και πάρα πολλές λεπτές παραμέτρους. Ένα θέμα που σχετίζεται με την εγγένη λειτουργία της περιφέρειάς μας, καθότι ο πρωτογενής τομέας είναι κινητήρια δύναμη. Βέβαια, όλοι οι προαλήσαντες τοποθετήθηκαν και πολύ σημαντικό είναι ότι η λογική είναι μία. Να έχουμε ένα κοινό παρανομαστή για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Και ο κοινός παρανομαστής έχει σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας προς αυτή την κατεύθυνση στη λογική μιας συνέργειας. Δηλαδή πώς μπορεί η περιφέρεια να γίνει αρρωγός, συμπαραστάτης και αν θέλετε να μπορέσει να δώσει την όθηση σε ένα τομέα που πραγματικά πάσχει όλα τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα τα τελευταία, αλλά δεκαετίες. Συμφωνώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική και εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Εύρο, ένα νομό που ταλανίζεται ο πρωτογενής τομέας από τις πλημμύρες αλλά και από τις ζωονόσους, και στη συνέχεια όλο αυτό διαχέεται όχι μόνο στην περιφέρειά μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης και ήταν πραγματικά μία, αν θέλετε, νότα ελπίδας το πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το τείχος που είπατε προστασίας. Το ότι το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα μπορεί να λειτουργήσει στη λογική του επιδημιολογικού διαρκή ελέγχου, τη στελέχωσή του με κτηνιάτρους, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο Βόρειος Εύρος έχει μόνο 2 κτηνιάτρους και έχει ένα μέτωπο, το σύνολο του Εύρου, 175 χιλιόμετρα με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν οι ζωονόσοι όχι απλά ανθίζουν, αλλά και ευδοκιμούν με συνέπεια να κάνουν εμβολιασμούς, αλλά εμείς κάθε φορά που ένα κοπάδι χιλίων προβάτων πλήγεται από ένα μόνο κρούσμα μέσα στο κοπάδι, πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Πώς λοιπόν αυτοί οι κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι ότι κάθε τρεις και λίγο αναγκάζονται, θανατώνουν το βιός τους, δεν αποζημιώνονται και μετά πρέπει να ξαναμπούν στη διαδικασία, την ψυχοφθόρα, την οικονομική, να έχουν το κόστος, τη ζημία που έχουν μέχρι να αποκτήσουν εκ νέου ένα παραγωγικό κοπάδι, να μπορέσουν αυτοί να ξαναξεκινήσουν μια νέα παραγωγική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το ζούμε. Ο Εύρος έχει 170.000 αυτή την ώρα εγωπρόβατα και 17.000 βοηδοί. Τα βοηδοί μας κινδύνεψαν, ξέρετε, από την ζωονόσο, την οζόη δερματίτιδα. Ήταν μεγάλη και πολύ σημαντική πρωτοβουλία της περιφέρειας τότε, ότι με τη βοήθεια των κτηνοτρόφων δώσαμε το στίγμα της προμήθειας των εμβολίων και ξυπνήσαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό και σώθηκε το ζωικό κεφάλαιο το δικό μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και από την άλλη έχουμε 1.800.000 στρέμματα. Είναι τεράστιος ο Εύρος. Εκτάσεις οι οποίες όμως κάθε τρεις και λίγο πλημμυρίζουν εξαιτίας της Βουλγαρίας. Άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο αποτελεί για μας πλήγμα. Θέλω να σας πω ότι οι αγρότες του Εύρου, αλλά οι αγρότες και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ήρωες. Πραγματικά ήρωες. Και κάποιος για να αισθανθεί τι σημαίνει να είσαι αγρότης εδώ, σε αυτήν την γωνιά της Ελλάδος, που για μας δεν είναι γωνιά, είναι οικόπεδο γωνία, θα πρέπει να έρθει και να ζήσει εδώ.
Άρα το τείχος προστασίας που είπε ο Περιφερειάρχης είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα που μπορεί πραγματικά να θωρακίσει την περιοχή μας απέναντι στις επιζωωτίες και στις ζωνώσεις. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται αυτό που είχαμε πει εμείς κάποτε στον Εύρο και στον Υπουργό, ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εμείς το λέμε για τον Εύρο, αλλά χρειάζεται τώρα, νομίζω, είναι η ευκαιρία να πάμε σε αυτή τη λογική. Και αυτή η λογική, και αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά και αυτό που ακούστηκε από τους προλαλήσαντες, μέσα από συνέργειες, δηλαδή μέσα από επιτροπές, και θα σας πω ότι είναι για μας τιμή ότι λειτουργήσαμε πιλωτικά την πρώτη επιτροπή των υπηρεσιακών παραγόντων και της περιφέρειας, δηλαδή της περιφέρειας, με τους αγρότες. Το λειτουργήσαμε εδώ και ένα χρόνο στον Εύρο, μετά τις κοινοτοποίησεις που κάνατε πέρσι. Κάναμε την πρώτη επιτροπή. Υπάρχει μια διαρκής επιτροπή περιφέρειας και αγροτών που συζητά όλα αυτά τα προβλήματα. Η ανάγκη μας οδήγησε εκεί όμως. Η ανάγκη το ότι κάθε τόσο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κίνδυνο. Εμείς έχουμε να κάνουμε μόνο με κινδύνους. Εκτός από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζεται λόγω της μη σωστής αγροτικής πολιτικής, εμείς έχουμε και τους κινδύνους που έχουν σχέση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια. Τέλος όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, μέσα από αυτή την αίθουσα να προκύψει μια κοινή επιτροπή της περιφέρειας και των αγροτών. Αλλά θέλω να απαντήσω και σε μια αιχμή που δεχόμαστε συνέχεια σχετικά με τους αναδασμούς. Και κοιτάζω εδώ τις σημειώσεις μου για να είσαστε όλοι ενήμεροι. Το 2013, λοιπόν, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 20% μελέτες αναδασμού συνολικού προϋπολογισμού 1.720.000 ευρώ. Ακούστε τα νούμερα. Τη στιγμή όμως, 1.720 εκατομμύρια, τη στιγμή που εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος της ΠΑΜΘ, το 20% δηλαδή που είχαμε, των έργων ήταν της τάξης των 534.000 ευρώ. Εμείς εντάξαμε το 2013 1.700. Να αναλύσουμε, αν θέλετε, έμπρακτα την υποστήριξη τόσο της περιφέρειας ή και κατά τόπους, κατά περιφερειακή ενότητα, τα καθημερινά προβλήματα και να απαιτήσουμε πλέον επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τη σημερινή συνάντησή μας εδώ και θα ήθελα να συγχαρώ τους αγρότες, για τους φίλους αγροκτηνοτρόφους, οι οποίοι έθεσαν πολύ σημαντικά θέματα της αγροτικής οικονομίας. Αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τους βουλευτές μας, τον κύριο Δημοσκάκη, τον κύριο Κυριαζίδη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα με προτάσεις και τουλάχιστον αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των αγροτών μας. Γνωρίζουμε όλοι πως οι επιδοτήσεις και οι χρηματοδοτήσεις είναι ελάχιστες από την κεντρική διοίκηση. Ωστόσο, καθημερινά δίνουμε μάχες προκειμένου να στηρίξουμε με πράξεις και όχι με λόγια. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Να στηρίξουμε με μάχες, λοιπόν, και όχι με λόγια τον αγροτικό πληθυσμό και πλέον να δίνουμε λύσεις σε καθημερινά αλλά και πιο σύνθετα προβλήματα με μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα ήθελα να τις κάνω πιο ειδικές και να τις αναφέρω σήμερα εδώ πέρα που είμαστε. Είναι και η πρώτη φορά που συναντιόμαστε όλοι μαζί, τουλάχιστον στη δική μας θητεία. Και να πω πως θέλουμε να συμβάλλουμε στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, στηρίζοντας καταρχάς την καθημερινότητα. Έχουμε βρεθεί με τους αγροτικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας και σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινήσαμε και ιδρύουμε ένα γραφείο αγροτικών θεμάτων που θα καταγράφει και θα προσπαθεί να λύνει θέματα καθημερινότητας, θέματα που άπτονται αγροτικών θεμάτων και θα υποστηρίζει ζητήματα και θα λειτουργεί ως ένας απευθείας αμφίδρομος διάβλος με τους αγρότες περιοχής μας. Όσον αφορά τα εγκυβελτικά έργα, στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως την ποσοτική επάρκεια των υδάτινων πόρων με την ταμείευση επιφανειακών απορών, τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, στη βελτίωση υφισταμένων κυβελτικών υποδομών, τη βελτίωση συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών, αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών υδάτων σε όλη την περιοχή μας. Όσον αφορά κάποια φράγματα, το φράγμα του Ιασίου για μας είναι στόχευση. Είναι ένα φράγμα το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε βάλει στόχο του Σεπτέμβριο του 2017 να έχουμε
σοβαρές, να έχουμε τις εξελίξεις τις οποίες διεκδικούμε. Επίσης, οι αναδασμοί. Να σας πω ότι το θίξανε και οι συνάδελφοι, το θίξανε και πολλοί αγρότες, ότι προχωράνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Ευελπιστούμε όμως ότι με την εχώρηση στην περιφέρεια του μέτρου ΠΑ 2014-20 και την αύξηση των ποσών όσον αφορά τους αναδασμούς, θα μπορέσουν τουλάχιστον να υλοποιηθούν αυτοί που έχουν προγραμματιστεί. Τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, για παράδειγμα, Γρατινή, Θρυλώριο. Είναι όριμοι οι αναδασμοί, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτούς τους αναδασμούς και ίσως να κάνουμε και κάποιο προγραμματισμό για κάποιους άλλους, όπως Ίσαλος, Φύλακας κτλ. Επίσης, να πω ότι έχουμε προγραμματίσει, υπάρχει μια όριμη μελέτη όσον αφορά τους ταμιευτήρες, ταμιευτήρες Νέου Σιδηροχωρίου και Αδριανής. Είναι ταμιευτήρες οι οποίοι κοστίζουν πολλά. Φοβάμαι να πω και το νούμερο, 12 εκατομμύρια, το οποίο ο κύριος Περιφερειάρχης έχει υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνα τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό. Επίσης, τέθηκε πάρα πολύ σωστά η απονητροποίηση. Είναι επίσης στόχευσή μας. Είναι χιλιάδες νέοι καλλιεργητές που δικαιούνται ενισχύσεις για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Στόχος μας είναι σε αυτή την προγραμματική περίοδο 14-20 να εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος των εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και της περιοχής μας και να μεγιστοποιήσουμε τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω, κάνουμε πολλές δράσεις καθημερινά με τους περιφερειακούς συμβούλους, προσπαθούμε να συντονιζόμαστε, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια και το έργο και των αγροτών. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Κάνουμε τα τελευταία κάποια σχολεία οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα, τα οποία πραγματικά βοηθάνε στο να είναι νόμιμοι οι αγρότες. Πηγαίνουμε επί τόπου στις αγροτικές περιοχές, προγραμματίζουμε εξετάσεις και πηγαίνει η υπηρεσία πιστοποιώντας, δίνοντας το δικαίωμα στους αγρότες, ακόμη και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν στην περιοχή, στο κέντρο της περιοχής της Κομοντής, και είναι πολύ δύσκολο, να έχουν ένα δίπλωμα. Επίσης, έχουμε έρθει σε συνεργασία με τον πρέσβη της Ρωσίας. Προσπαθούμε να φέρουμε τον επιχειρηματικό κόσμο και τον αγροτικό κόσμο της Ρωσίας και της Ελλάδας και της περιοχής μας γενικότερα σε επαφή. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι έγινε, και εγώ το θεωρώ όπως και όλοι, ότι έγινε μια ουσιαστική συζήτηση, σχεδόν 5 ώρες. Τέθηκαν πάρα πολλά θέματα και κρίνω ότι δεν χρειάζονται επιπλέον διευκρινήσεις, γιατί θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι σε όλα όσα λίγο πολύ έχουν τεθεί. Ο βασικός στόχος, όπως διατυπώθηκε και θεωρώ ομόφωνα στηρίζεται πλέον από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ετοιμάτων και δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών. Αγαπητέ Νίκο, φυσικά και θα γίνουν οι συσκέψεις. Αυτή που ζήτησε να γίνει με μένα και μια ομάδα από τους συλλόγους, τους αγροτικούς, μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα γίνει η πρώτη και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν θεωρώ όμως άμεσα, τόσο άμεσα, μέσα σε ένα μήνα, σε 2 μήνες, να επανέλθουμε με νέα συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ας έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο γι' αυτό, να επεξεργαστούμε πιο συγκεκριμένα θέματα και αργότερα, γιατί όχι, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα επανέλθουμε με μια νέα συζήτηση. Όσον αφορά τους κύριους βουλευτές, ο στρατηγός είναι μέχρι αυτή την ώρα εδώ, αλλά και ο κύριος Κυριαζίδης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, και εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω, κύριοι βουλευτές, έχω τη στήριξή σας για το θέμα που θέσαμε για την αύξηση της χρηματοδότησης του μέτρου για τους νέους αγρότες, να έχουμε και τη δική σας στήριξη, ώστε να τεθεί και στους υπόλοιπους. Όπως θέλω να ζητήσω και από το Περιφερειακό Συμβούλιο να υπάρχει ομόφωνη απόφαση γι' αυτό, όχι μόνο δική μου υπογραφή προς το Υπουργείο. Θεωρώ ότι την έχω, κύριε Πρόεδρε, να το ελέγξουμε και να τεθεί μετά με επιστολή και στους υπόλοιπους βουλευτές για να το προσυπογράψουν. Όλα ό,τι σήμερα συζητήθηκε να καταγραφεί και να έρθει ως θέμα σε μια επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να υιοθετηθεί η πρόταση που θα καταθέσει η αρμόδια επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό πολιτικό μας βαρόμετρο. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.